Λοιπόν, συνεχίζουμε με την τίμη, επειδή το περιβάλλεται η ιστορία τη Σοφία Σιράκ, στο 35ο κεφάλαιο, που είδαμε σε αυτό το κεφάλαιο ότι ναι, μεν να κάνει τι προσφορέ του ει τον Θεό, αλλά με την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν θα είναι από αδικίες. Δηλαδή, δεν θα κάνεις αδικίες, κλοπές ή ό,τι άλλο, βιαιοπραγίες κτλ. Να αποκτήσεις χρήματα για να τα προσφέρεις στην Εκκλησία. Δηλαδή, να τα προσφέρεις στον Θεό. Αυτό ο Θεός το απολύθηκε. Και βέβαια, με την εξέλιξη του κεφαλαίου, είδαμε ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι πολλά τις εκβιάζουν τα πράγματα. Και έτσι ούτε των εκβιαστών τα αφιερώματα είναι δεκτά. Αντιθέτως, εδώ ο Ιερός Συγγραφέας μας λέει ότι ο Θεός θα ταπεινώσει εκείνους οι οποίοι υπερηφάνους γίνονται. Όχι μόνο λοιπόν δεν θα δεχτεί την προσφορά τους, αλλά και αυτή η ίδια η προσφορά γίνεται εις αυτούς μία κατάρρευση. Και βρισκόμεθα εις το 20ο χωρίο. Έως αν συντρίψει ως φύν ανελεημόνων και της έθνησης ανταποδώσει εκδίκηση. Και η απόδοση του χωρίου μέχρι τώρα συντρίψει την ως φύν τη μέση δηλαδή, των ασπράκτων αυτών ανθρώπων και τους ασεβείς εθνικούς τιμωρήσει. Βλέπουμε εδώ ότι ο Σοφός Σιράκ επεκτείνει την περίπτωση των αδικούντων, όπως ήσαν οι κατακτητές της Παλαιστίνης και διατηρούσαν την παρουσία τους εις τον λαό του Ισραήλ. Τους αποκαλεί ανελεήμονας. Και τούτο, διότι σαν άνθρωποι πηγαίνει σε ξένη πατρίδα, θα κάνεις τι. Ένας ο οποίος επιτίθεται, ο λεγόμενος επιθετικός πόλεμος, για να καταλάβει μια γειτονική χώρα, αυτός είναι στο έπακρον άγγλος. Ένας τέτοιος λαός, αν θα ήθελε να προσφέρει τον Θεό τις θυσίες του, αυτές δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν δεύτερες. Πάντοτε λίγο ή πολύ, οι αρικούντες είναι, αγαπητοί μου, ανελεήμονες, διότι αλήθεια το αίσθημα του ελέους δεν θα προέπαιναν στο να αδικούν. Θα υπήρχε από ένα στρατό κατοχής μέχρι το δάνειο που σου έδωσε μία τράπεζα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες γύρω από τον εκβιασμό, πώς θα το κάνουμε, δεν θα γινόταν αλλιώτικα. Εκ μέρους μιας τραπέζης για να πληρώσεις το χρέος. Πήγες, δανειστήκες. Δεν έχεις τώρα βέβαια να πληρώσεις το χρέος σου. Θα σου ασκηθεί. Θα σου πάρω το σπίτι, θα σου πάρω το χωράφι. Θα γνωρίζετε αυτά. Και μάλιστα εκεί δεν συγχωρεί τίποτα, δεν ζητήσεις κανείς έλεγχο. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο άλλος έχει τα συμφέροντά σου. Μια τράπεζα είχα συμφέροντά σας. Δεν μπορεί να χαρίζεται, γιατί αν χαρίζεται, δεν θα μπορούσε και να λυθίσετε. Με την ευκαιρία αποφεύγετε αγαπητοί μου να τα λύσεστε. Και από ιδιώτες που έχουν υψηλών τόρτων, αλλά και από τράπεζες μπορεί να έχουν χαμηλών τόρτων, αλλά κάποια μέρα κάπου τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Δεν ξέρω, θα έλεγε κανένας, βεβαίω πολλές φορές ανάγκη να τελειώσουμε το σπίτι μας, κάτι μια δουλειά να κάνουμε κλπ. Δεν ξέρω πώς, αλλά αποφεύγετε όσο τούτο είναι δυνατόν να τα γυρίσετε. Βέβαια, το δάνειο σας έχω πει, πέσει το λέγαμε, θυμάμαι καλά, το δάνειο είναι μια μορφή ελεημοσύνης. Με τον όρο ότι δεν θα πάρεις τόπον, καθόλου τίποτα. Ο Κύριος δεν είπε,
διότι αλλιώτικα τα πράγματα δεν θα είναι. Ηθικώς καλά, ηθικώς καλά για εσάς. Λοιπόν, να εμπίζετε, να πει, μηδέν από εμπίζοντες. Ναι, αλλά ξαναγυρίζω στο θέμα μου. Το έλεος και η αγάπη εκείνων που αδικούν δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν. Σ' αυτούς λέγει ο στίχος που διαβάσαμε, συντρίψει ως φύν ανελεημόνων. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι είναι ανελεήμονες, άσπροι, ζητούν εκείνο που θέλουν να ζητήσουν, αυτό λέει ο Κύριος θα τους συντρίψει. Είναι μια ωραία εικόνα των υπερηφάνων και εκβιαστών ανθρώπων. Όταν ο Κύριος συντρίβει τη σπονδυλική στήλη, τι παθαίνεις. Πέφτει κάτω, δηλαδή χαπιλώνει. Δηλαδή με τα λόγια του συντρίβει την υπερηφάνεια. Ωστόσο, ο Κύριος θα δώσει την εκδίκηση του καταπιεζομένου λαού του, όπως και του καταπιεζομένου ανθρώπου. Μετά την παραγωγή του αδίκου Χριστού, θυμίστε, που λέει ο Κύριος τα εξής, ο δε Θεός που μη ποιήσει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοόντων προς αυτόν ημέρας και νυχτός και μακροθυμών επ' αυτής. Λέει δεν θα δώσει, λέει την εκδίκηση σε εκείνους που αδικούνται και τον παρακαλούν μέρα νύχτα. Εκεί θυμόσαστε που είναι ο άνθρωπος Χριστής που δεν έλεγε το δίκιο σε εκείνη τη χείρα γυναίκα. Και τι είπε, θέλω να την ξεφορτωθώ. Θα τη δώσω το δίκιο της μόνο και μόνο για να είναι ενοχλή. Είδατε πως σκέφτεται ο άνθρωπος Χριστής. Πόσο περισσότερο λοιπόν ο Θεός θα δώσει πράγματι το δίκιο σε εκείνους οι οποίοι το στερούνται. Και λέει ο Κύριος, λέω ημίν, ότι ποιήσει την εκδίκηση αυτών εντάξει. Θα πάρει το μέρος του αδικημένου και θα δώσει την εκδίκηση. Βέβαια, αυτή η βεβαίωση του Κυρίου έχει πρωτίστως ένα εσχατολογικό χαρακτήρα. Ένας ομιλητής του Λόγου του Θεού δεν μπορεί παρά να μην φεύγει από τον εσχατολογικό χαρακτήρα των πραγμάτων. Δηλαδή, ειδικά επίσης, οι άνθρωποι αυτοί θα δώσουν λόγο στον Θεό. Θα μου πείτε, τι να το κάνω τότε, εγώ τώρα το βγάζω, εγώ τώρα το θέλω. Σύμφωνοι και όσο σας είπα, μπορεί να μιλάει κανείς όπως θέλει, αλλά ένας ομιλητής του Λόγου του Θεού δεν μπορεί να μιλάει την υπόψη. Την εσχατολογία δεν είναι δυνατόν. Θα μου πείτε, τότε δεν περιμένουμε πια την προτεστημένη ζωή. Τότε θα κερδίσει τη βασιλεία του και με την υπομονή σου, ως αδικούμενο. Αυτό είναι λίγο. Οι λίγοι χριστιανοί αδικήθηκαν στον παρόντα κόσμο. Μάλιστα, βλέπουμε τους μάρτυρες που έχασαν τη ζωή τους. Δεν είναι η υψίστη αδικία αυτή. Τι πρέπει τώρα να γίνει, ο Δήμος της Ελένη, κύριε, πότε θα εκδικάσει την υπόθεσή μας για να πάρουμε δίκιο, τη ζωή που χάσαμε. Ο Κύριος είπε, σας βεβαιώ, ούτε μία τρίχα από την κεφαλή σας δεν θα χαθεί. Δηλαδή, θα αποδοθεί η δικαιοσύνη. Αλλά τότε θα μου λέγατε, τι να τα κάνω όλα αυτά, μα δεν κυριωσόμαστε και τίποτα. Τότε θα κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό, ξαναλέω, είναι λίγο. Οι πιστοί μπορούν να βλέπουν πολύ πιο μακριά βέβαια από την παρούσα ζωή. Αλλά τις εθνικές μεταφορές οι οποίες πάρουν. Ένα ιστορικό κράτος,
μας αρπάζει συγκεκριμένα, μας αρπάζει να ζει. Α, πάρτε παράδειγμα την Κύπρο και τα λοιπά. Όπως δεν έχει το πράγμα, όλα βέβαια θα τα διεκδικήσουμε, αλλά εάν δεν μπορούμε, πέστε μου, τι πρέπει να κάνουμε. Πάντως, ο αληθινός χριστιανός βλέπει πάντοτε στο τέλος της ιστορίας. Μπορεί να αποδοθεί η δικαιοσύνη στην Κύπρο. Ο Θεός ξέρει γιατί τα πράγματα είναι έτσι. Πιθανώς, πολλά πιθανώς. Να είναι στην καταγωγή του Θεού. Όπως ακριβώς ο ίδιος ο λαός, ο ίδιος ο Θεός παραδίδει τον λαό του σε δικές καταγωγίες. Άλλοτε η συνεχμαρουσία του Βορείου Βασιλείου από τους Βασιλείους, άλλοτε του Λωστικού Βασιλείου από τους Βαβυλωνίους, άλλοτε τούτε, άλλοτε εκείνο. Όπως δεν έχει το πράγμα. Το θέμα είναι ότι αυτά που μπορούμε να τα βλέπουμε μπορούν να αποκατασταθούν, μπορεί να μην αποκατασταθούν. Ο σωστός πνευματικός άνθρωπος πάντοτε βλέπει εις το τέλος. Αλληλούια. Πώς δεν είναι. Τι να κάνουμε. Θα πάμε να τον πειρογορήσουμε, να τον σκοτώσουμε, να τον αντιπαλώσουμε γιατί μας αδικεί ο Θεός του Φιλάνσου. Και προχωρώ, αγαπητοί μου, και στον επόμενο στίχο, τον 21ο. Έως εξάλλου πλήθος υφιστών και σκύτρα αδίκων συντρίψει. Ο Κύριος λέει, θα κάψει τις σοφίες, δηλαδή θα τους υπερηφάνους, θα τους συντρίψει. Και η συνέχεια είναι, μέχρι ότου, καταστρέψει ο Κύριος πάντα πλήθος υπερηφάνων ανθρώπων και υφιστών και συντρίψει σκύτρα αδίκων βασιλέων. Ξέρετε πόσο σημαντική στην ιστορία είναι εκεί οι οποίοι κυριολεκτικά έξαρναν τον λαό. Κυριολεκτικά έξαρναν τον λαό. Και λίγος φυσικά τον λαό. Και εδώ μας λέει ότι όλοι αυτοί θα πληρώσουν, θα τιμωρηθούν οπωσδήποτε. Αλλά θα προχωρήσουμε. Εδώ βλέπετε γενικεύεται το θέμα. Δεν είναι μόνο για ένα άτομο, αλλά είναι και για ένα λαό από όλο. Θυμηθείτε τον Ναμφθέ στο Βόρειο Βασίλειο που ο Αχάρα, ο βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου του Σενελέκου, ήθελε να του πάρει το αρμπέλι, να το ενώσει με το δικό του αρμπέλι και να το κάνει με ένα άλλο αρμπέλι. Του λέει πόσο μου το πουλάς. Λέει ο βασιλιάς τον Ναμφθέ. Του λέει δεν μπορώ να σου το πουλήσω, είναι προγονικό. Και μου αποφεύγεται να το πουλήσω πράγματι. Ο νόμος αποφεύγεται να πουλήσει κανείς το έδαφος που είχε. Αυτό απέβλεπε κάπου ο νόμος αυτός. Αλλά και πολύ περισσότερο αν ο αγοραστής ήταν από άλλη φυλή. Δεν μπορώ να σου το δώσω. Και τότε η φοβερή εκείνη η Εζάβελ, η πονηρά εκείνη η γυναίκα, η οποία ήταν σιροφυλίτησα. Έφτασε ο καθοδιός, λέει στον βασιλιά, θα βάλω εδώ μερικούς τους αυτομάρτυρες, θα πούμε ότι τον άλλο σαν τα βλάσιμα, θα λιθοβοληθεί αυτός στη διάθεση της βασιλείας του και θα πάρει σε εσύ το πράγμα. Τον λέει, ωραία, όσα τέτοια γίνονται σε κάθε εποχή αυτή τη γίνονται και να λέγεις ο Θεός και έγινε έτσι και ήρθε ακάθε εκτός από αυτή τη σειρά να πει εις τον και στο βασιλιά και στη γυναίκα του τι τιμωρία του περιμένει. Είναι φοβερό πράγμα. Πάντως πολλοί είναι κατά οδήποτε τρόπο οι αδικούντες επί της γης. Πάντως έτοιμοι να αδικηθούμε και υπάρχουν πολλές μορφές εμπειρίες. Εδώ ένας το κράτησε, έλεγε, που δεν
την εκκλησία του, έχει σε 5 ώρες πρόκληση ότι είναι προτιμότερο, λέει, να αντιληφθείς παρά να αντιληφθείς. Πόσο περισσότερο να το λέγαμε εμείς ως χριστιανοί. Μα προτίμησε να αντιληφθείς, να αντιληφθείς παρά να αντιληφθείς. Πάντως, για όλους, επιφυλάσσει ο Κύριος τιμωρία. Μακροθυμεί βέβαια για τη σωτηρία όλων. Γι' αυτό δεν επεμβαίνει αμέσως, μα και μην το ξαναλέγω. Όμως κάποτε ή τώρα στη γη ή στα έσχατα, στη γενική κρίση, ο Κύριος θα αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Μην ξεχνούμε ότι η αγάπη του Θεού ασκείται έως το τέλος της ιστορίας. Μετά το τέλος της ιστορίας θα επικρατεί η δικαιοσύνη. Διότι μπορεί κάποιος να πει ότι η δικαιοσύνη με την αγάπη δεν ταιριάζουν. Κι όμως και η αγάπη και η δικαιοσύνη, είναι εις τον Θεό θέσεις υπερτέλειες. Πώς μπορούν λοιπόν αυτές να συμβάλλουν, όπως σας εξήγησα. Σε αυτή την πρώτη περίοδο, να μιλήσω σαν χριστιανός από την πρώτη έως την δευτέρα παρουσία του Χριστού, επικρατεί η μακροθυμία του Χριστού και η αγάπη. Γιατί ο Θεός πάντα σε επισωθήνει και σε επίγνωση αληθείας η φύση. Ο Θεός δεν φέρει πουθενά η δικαιοσύνη του, όχι. Αλλά επικρατεί η αγάπη. Μετά το τέλος της ιστορίας δεν θα επικρατεί η αγάπη πλέον, αλλά θα επικρατεί μόνο η δικαιοσύνη. Γι' αυτό θα πει, ελάτε εσείς στην Βασιλεία, πηγαίνετε εσείς στη Σημεωνία της χώρας σας. Αλλά δεν έρχεται, μας λέει η προφορία, για να εξάγει πλήθος ή Χριστόν. Εξέρω, σηκώνω, τρέχω, απολογημάζω και οι Χριστέ είναι εκείνοι που ανοίγουν τώρα αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Βλέπετε, αγαπητοί μου, από το καιρό που ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός μέχρι τώρα έχουν περάσει 2000 χρόνια. Μάλιστα, με την ευκαιρία παρενθετικά το λέω αυτό, αύριο που είναι τη μέσο πεντηκοστή. Είναι δεσποτική εορτή. Ξέρετε γιατί. Διότι αναφέρεται στον Θεό λόγο με την απολυμία τη διενυγόστατη σοφία του Θεού. Είναι γνωστό ότι χτίστηκαν όταν έγινε το Βυζαντινό κράτος, χτίστηκε ο ναός της του Θεού Σοφίας και στην Κωνσταντινούπολη, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά προσημή του ενανθρωπίσαντος Θεού λόγου. Όταν λέμε ελιπόστατος, ελιπόστατος από την προσωπική, ότι είναι πρόσωπο, δεν είναι αφηρημένη ιδέα. Όταν επιτρόπισε, έχουμε τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, η ελιπόστατος σοφία του Θεού ή ο λόγος του Θεού ή ο Ιησούς Χριστός είναι ονόματα ενός και του αυτού προσώπου. Και ετοιμάζω έτσι ο Ιησούς Χριστός ως ελιπόστατος σοφία του Θεού. Και γιόρταζαν τη μέσο περίπτωση ή όπου υπάρχει ναός σχετικός με την ελιπόστατος σοφία του Θεού. Αύριο άγεται η εορτή, γι' αυτό και είναι δεσποτική εορτή. Είναι πολλά, δεν θα πω περισσότερο, είναι μικρή παρένθεση. Πάντως, είδατε πως υβρίζεται ο Ιησούς Χριστός από τις ιδέες θρησκές που ακούμε πολλές φορές στους δρόμους, στις αγορές και δεν ξέρω που αλλού, μέχρι σε αυτόν τον ανέσχυντο τύπο που λέγεται Ανδρουλάκης. Ανέσχυντος. Δεν μου λέτε, θα βρίζατε εσείς τον Μωάμεθ. Θα βρίζατε
μιλάμε εμείς τον ουρανό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να είναι σε μια πλάνη οι λαοί που πιστεύουν σε αυτούς, αλλά δεν τους βρίζουν. Σεβόμαστε εκείνο που ο άλλος, ο οποίος προσκυνάει και πιστεύει. Γιατί δεν συγκρίνει σε εκείνο που οι άλλοι πιστεύουν. Εδώ είναι το. Δηλαδή έχεις το δικαίωμα εσύ, να βρεις σου τόσο δικαίωμα μπορεί να έχει μόνο όταν δεν ενοχλείς τον άλλον. Τον ενοχλείς τον άλλον, δεν έχεις δικαίωμα. Μπορείς να συνεχίσεις δύο τα μεσάνυχτα στο σπίτι σου και να βάλεις στη διαδοχή το ραδιόφωνο, γιατί έτσι σου ήρθε. Μα η γειτονιά κοιμάται. Μπορεί να επικαλεστείς την ελευθερία σου, να προσβάλλεις και παραβιάσεις την ελευθερία των άλλων, τα δικαιώματα των άλλων. Πώς λοιπόν εσύ μιλήσεις. Όλους αυτούς αγαπητοί μου θα τους μαζέψουν και θα τους εξάρτησαν, εάν δεν φτάσουν βέβαια να μεταβλήσουν και το επόμενο. Και τι είναι η ύπνηση προκειμένως, η μείωση της δόξης του Θεού. Και μην νομίζετε, είπα ένα όνομα, μην νομίζετε όταν και εμείς χωρίς να το καταλαβαίνουμε, φτάνουμε σε μια την αξία, τη δόξα του Θεού. Όταν πούμε, ποιο να πρωτοπρολάβει ο Θεός να κοιτάξει, δίνουν ανθρώπινες ιδιότητες. Ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει τα πάντα, μα ο Θεός είναι Θεός. Είναι παρακουφαρό, τους πάντα βλέπουν. Τα πάντα μπορεί, και όταν λέμε, ποιο να πρωτοκοιτάξει ο Θεός, τι κάνουμε, μειώνουμε, εκείνο που είναι. Ή όταν λέμε ο Θεός είναι άδικος, προσθέτουμε μια ιδιότητα την οποία ο Θεός δεν έχει. Μήπως και εμείς δεν είναι τα βλάσφημοι και οι πριστές. Μην πάμε λοιπόν σε κάποιους άλλους που γράφουν υπηρεστικά πράγματα, βιβλία κτλ. Όλοι μας λίγο ή πολύ έχουμε μειώσει και μειώνουμε τη δόξα του Θεού. Ας το προσθέσουμε. Το προσθέσουμε πάρα πολύ. Όλοι λοιπόν αυτοί θα βρουν βεβαίως κατά αυτή τη δικαιοσύνη την απάντηση, την τιμωρία, ξαναλέω, εφόσον δεν μεθυτώνει, δεν μεταφέρει. Όταν διαβάζουμε τα 12 Ευαγγελία του Μεγάλου Πέντε, ξέρετε, αισθάνομαι μια πολύ συγκίνηση. Δηλαδή να θέλουμε να κλάψουμε. Ξέρετε σε ποιο σημείο. Όταν λέμε εκείνο το στίχο, οι ψάλτες ξέρουν αυτό το στίχο, δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Εμείς σου επιφέρουμε τόσα και τόσα και εσύ μακροθυμία. Αυτό άχρη καιρού. Θα πέσει βαρύ το χέρι του Θεού σε όλους εκείνους οι οποίοι καθιερωμένοι τρόπο υβρίζουν τον Θεό. Λοιπόν, θα μπορούμε στον επόμενο στίχο, το 24. Έως ανταποδό ανθρώπου κατά τις πράξεις του και τα έργα των ανθρώπων κατά τα ενθυμήματα αυτών. Η απόδοση. Μέχρι ότου ανταποδώσει ο Κύριος, βραβεύσει ή τιμωρήσει τους ανθρώπους, ανάλογα με τις πράξεις του, αλλά και ανάλογα με τους λογισμούς και επιθυμίες του. Προσέξτε, κατά τις ενθυμίσεις του. Ο Κύριος θα κρίνει. Θα κρίνει όχι μόνο τα έργα των ανθρώπων, αλλά και τους λογισμούς και τις προθέσεις του. Είναι πολλοί οι οποίοι μπορούν να αφήνουν ελεύθερη τη φαντασία τους και την επιθυμία τους, να κινείται όσο πώς να κινείται, λέγοντας, μάλλον δεν κάνω πράξη, ποιο να δείξα, ποιο να δείξει. Τι είπε ο Χριστός. Η μυθή είναι μάθημα. Αλλά και πάσο βλέπω γυναίκα εις το επιθυμίσε, ήδη δεν υπήρχε στην εγκαλία του. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε τα ενθυμήματα, τις επιθυμίες, τις σκέψεις, τους λογισμούς,
μόνος του και τα λοιπά. Και βέβαια ο Κύριος, ο ίδιος της τελειτός ομιλία, δεν ομιλεί μόνο για μια πράξη, αλλά προχωρεί, αγαπητοί μου, και η στηρίζα μιας πράξης. Και η ρίζα μιας πράξης είναι οι λογισμοί και οι επιθυμίες. Ακούσατε, λέει, που υπόθηκε ο φωνές. Εγώ λέγω αδημόσιοι οι διαμαρτάνοι, οι ομιχές, οι επιθυμίες, μόνο με τα μάτια σου, οι διαμήθειες, αυτό το κατεξής. Βλέπετε και ατεβαίνει πολύ βαθιά εις το κίνητρο της πράξεως, της αμαρτίας. Γι' αυτό έχει πάρα πάρα πολύ σημασία. Ώστε λοιπόν να το ξέρουμε, δεν θα κρίνει μόνο ο Κύριος τις πράξεις μας, αλλά και τις επιθυμίες μας, αλλά και τις προαιρέσεις μας. Όλα αυτά θα τα κρίνει ο Κύριος, γι' αυτό πρέπει, ως παντογνώστης που είναι, να προσέχουμε πάρα πολύ. Είστε μια πολύ σκέψη να την διώξουμε αμέσως. Και να εννοούμε ότι και οι ενθυμίσεις θα κρυθούν για αυτές. Δεν προχωρούμε αρκετοί το επόμενο σύνολο των 23ων. Λέει, έως κρίνει την κρίση του λαού αυτού και εφρανεί αυτούς εν το ελέη αυτού. Τι είναι απόλυτος. Μέχρις όσο θα κρίνει και θα αποδώσει τη δικαιοσύνη και θα υπερασπίσει το λαό του και θα χαροποιήσει τους εκλεκτούς του λαού του με το έργο του. Ο Ιησούς είναι αυτές εδώ, αγαπητοί, βλέπουμε ότι ξεπερνά τις ατομικές περιπτώσεις, ότι πολύ κανείς να αντικείται η όρθη. Και βλέπει μπροστά του αυτόν τον λαό του Ισραήλ με τις εθνικές του περιπτώσεις. Κάπου λέει η Γραφή ότι θα στείλω σε εσάς, λέει ο Θεός, τιμωρούς τους Βαβυλωνίους. Μάλιστα, πολύ να πει όνομα, η προειδοποίηση ήταν διαμέσου του Μωυσέως, δηλαδή βρισκόμεθα στον 15ο αιώνα πρώτη. Και οι Βαβυλώνοι υπερβόλειον λόγος. Οι Βαβυλώνοι έδωσαν τον 6ο αιώνα. Δηλαδή τόσα χρόνια ειδοποιήθηκαν, εάν δεν τηρήσουν τις εντολές του Θεού, θα σας στείλω, λέει, τιμωρούς. Μετά αναφέρεται στους Βαβυλωνίους. Μετά όμως, λέει το εξής ο Θεός, θα ελεήσω εσάς, γιατί επαρκώς τιμωρηθήκατε, αυτούς δε θα τους τιμωρήσουν για την σκληρότητά τους και όσες αδικίες προκάλεσαν σε εσάς. Ίσως να τιμωρηθούν και αμετάκλητα και παντοκινά. Και πραγματικά, επειδή τυπικό παράδειγμα είναι το εξής. Ο Ισραήλ υπάρχει μέχρι σήμερα. Παρά τις περιπέτειες που είχε τις ιστορικές, όχι όμως και οι Βαβυλώνοι. Οι Βαβυλώνοι δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που λέει η βαβυλωνιακή συνείδηση. Έγιναν άλλοι κλπ. Πέραν όμως του Ισραήλ ως εθνότης είναι και ο νέος Ισραήλ, οι χριστιανοί. Σκεφτείτε τα μαρτύρια των χριστιανών μέσα στους αιώνες. Όχι βεβαίως για να τιμωρήσουν. Αλλά γιατί ήταν η ανάγκη οι χριστιανοί να ομολογούν τον Χριστό. Και η ομολογία τους αυτή τους έφτανε, τους οδηγούσε μέχρι το μαρτύριο. Έτσι έχουμε 11 με 13 εκατομμύρια μάρτυρες κατά υπολογισμούς μόνο τους 3 πρώτους αιώνες. Σημειώσατε ότι το μαρτύριο και η ιδιοποίηση των χριστιανών δεν σταμάτησε.
Σήμερα εδώ να έχουμε ειρήνη ως χριστιανοί, αύριο όλοι θα έχουμε έναν διορμό. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει αύριο με τους χριστιανούς. Όχι για να μας τιμωρήσει ο Θεός. Κάπου και που έχουμε και την περίπτωση, όχι για να μην τα λέμε. Αλλά για να υπάρξει η απόδοση της ομολογίας όταν φτάνουν βαριά σύννεφα ασθενείς και υπάρχημα και ο Θεός ξέρει αύριο πόσους άλλους καινούργιους μάρτυρες μπορούμε να έχουμε. Μάλιστα με αυτή την παγκοσμιοποίηση φώναζε σίγουροι γι' αυτό. Ό,τι χειρότερο μπορείτε να περιμένετε με την παγκοσμιοποίηση και μάλιστα δείγματα βεβαίως δείγματα έχουμε από τώρα. Ή μήπως δεν τα έχετε αντιληφθεί τα δείγματα αυτά. Υπάρχουν δείγματα. Και λέμε αυτό, μάλιστα, αύριο τι θα γίνει. Τι διωγμό θα μπορεί να υπάρξει ένα διωγμό των χριστιανών. Να μην μπορεί να προφέρει το όνομα καν Χριστό. Λοιπόν, μη συγκεκριμένοι. Σε κάθε εποχή πάντοτε έχουμε αυτούς τους διωγμούς. Όλοι αυτοί ποιοι είναι οι αδικούντες. Αδικούν των λαών των χριστιανών, αλλά θα τιμωρηθούν όμως αιωνίως. Ναι, ναι. Η μεγάλη πόρνη, η οποία επόμενεψε άπασα την Οικουμένη, τότε και πώς γίνεται αυτό. Είναι ένας λαός. Εδώ και 20 χρόνια, όταν κάναμε, αγαπητοί μου, την ερμηνεία της Αποκαλύψεως, σας είχα πει. Δεν είναι τολμηρό και μάλιστα πολύ περισσότερο τώρα και τώρα το καταλαβαίνουμε ακόμη και αλήθεια. Είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν φόβησε κάτι να το πούμε. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι είναι η μεγάλη πόλη κατά την αποκάλυψη που κάθεται στη γράφη του θρύλου. Είναι δυνατόν να κάθεσαι πάνω στη γράφη του θρύλου του διαβόλου και του αντικρίστου και να είσαι ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία χώρα. Όταν λέγει με τις πορείες της, ξέρετε τι είναι οι πορείες. Είναι η κουλτούρα η Αμερικάνικη που έχει φτάσει σε όλα τα σημεία της γης. Παντού η κουλτούρα η Αμερικάνικη. Και βλέπετε οι άνθρωποι όλο φέρνουν και φέρνουν από πού να αρχίσουν. Από τον τρόπο που ζουν, από τον τρόπο που σκέφτονται ή από το Hollywood ή που πώς και εκπορνεύουν όλους τους λαούς της γης. Θυμάμαι μια αφήσα με την 50 χώρες πίσω. Κάπου που έδειχνε κάτι Αφρικανούς που κοιτάζουν κάτι φωτογραφίες ενός κινηματογραφικού έργου. Να πως και μάλιστα το Hollywood. Να πως εκπορνεύονται οι λαοί με όλη αυτή την κρίση του πολιτισμού που έχουν αυτός ο λαός. Ναι, ναι. Γενικά είναι ο δυτικός πολιτισμός. Αν το θέλετε. Να μην βγάλω και τους Ευρωπαίους. Να μην τους βγάλω για να τους προχωρήσω. Κατά δυστυχία μας. Να γίνεται. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί που αιμαρτύρησαν για το όνομα του Χριστού υπέρ της πίστεως των βεβαίως θα αποκατασταθούν στη Βασιλεία του Θεού. Είναι εκείνο που σας είπα προηγουμένως. Κύριε λέει πότε θα εκδηθεί στον θάνατό μας. Και τους δόθηκε, λέει η Αποκάλυψη, λευκός φυτών. Του δόθηκε και ένα κλαδί μύτης και τους υπόθηκε. Περιμένετε λίγο ακόμα. Ακούστε, εκείνο το λίγο σας εντυπωσιάζει. Περιμένετε λίγο ακόμη, έως όταν και άλλοι αδερφοί σας μαρτυρήσουν όπως και εσείς. Και τότε θα εκδηθώ, λέει ο Κύριος, το αίμα το αδικό, χυμένο επάνω της Ιησού. Αυτό σημαίνει ότι τους αντικειμένους, όπως λέει το χωρίο με επανέλθω που σας διάβασα, εφρανεί εν το ελέη αυτού, θα τους εφάνει. Με το έλεο
είπα, μην περιμένετε του ήδη δικαίωση επάνω σε αυτή τη ζωή από τα ατομικά σας συμφέροντα μέχρι τα εθνικά συμφέροντα μέχρι, ξέρω εγώ, σε θέματα όχι με την εκκλησία, με τα μέλη της. Και προχωρούμε στο 24ο κύκλο. Ωραίων έλεος, εν καιρό θλίψεως αυτού. Ως νεφέλε η ετού εν καιρό αυλογή. Τι διαφόρεσες. Ωραίο και δικήθατο είναι το έλεος του Θεού σε καιρό θλίψεως. Μοιάζει με τα σύννεφα που φέρουν βροχή στον καιρό της ανομβρίας και της ξηρασίας. Πραγματικά είναι κάτι πολύ ωραίο. Εδώ αυτό το χωρίο είναι μια κατακλίδα του όλου κεφαλαίου και αποτελεί ένα ύμνο του Θείου Ελέου. Μη φοβόμαστε, ο Θεός είναι δίκαιος. Μη φοβόμαστε. Ύστερα από τον πειρασμό, τον κάθε πειρασμό, δεν βγήκε άλλο. Δεν βγήκε κι άλλο από τα μαρτύρια των χριστιανών. Βέβαια. Από την κατάρα προσφορά στον Κύριο, που λέγαμε στα πρώτα χωρία αυτού του κεφαλαίου, μέχρι την αγώτιστη υπομονή σου ή στις αδικίες των εχθρών. Πάντως, το κέρδος θα είναι ολόκληρο δικό σου. Πράγματι, σε δύσκολες ημέρες, ποικίλων δοκιμασιών, έρχεται το έλεος του Θεού, όπως η προχή στον καιρό της απροχίας. Ευλογητός ο Θεός, θα λέγαμε, που εμείς μπορούμε αυτά να τα επισημαίνουμε και να τα καταλαβαίνουμε και να τα βιώνουμε. Ευλογητός ο Θεός και μεγάλο και ωραίο το έλεος του. Εδώ αγαπητοί μου τερματίζεται το 305 κεφάλαιο και να περάσουμε στο 306 κεφάλαιο. Στους πρώτους 17 στίχους του 306 κεφαλαίου αναφέρεται ο Ιερός Συντάκτης σε μία προσευχή. Η προσευχή αυτή είναι υπέρ του λαού του που καταπιέζεται από τις επιβουλές των ανωτρίων. Δηλαδή έρχεται για το λαό του, για το έθνος. Πρέπει να πούμε εδώ ότι προσευχές που περιέχονται στην Αγία Γραφή, και αυτό είναι τέλος να το προσέξουμε, και που ελέγχθησαν από Αγίους άνδρας και γυναίκες. Η Αγία η Οδύτης και η Πανίγια που είναι η Οδύτης όταν την προσφώνησε η Ελισάβετ η συνήθεια αποτελούν πρότυπα προσευχής για τους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Πρότυπα σε στενότερο προσευχή παρότι ελέγχθησαν περιστατικά όμως πολλές θέσεις από αυτές τις προσευχές έχουν μια ξεχωριστή επικαιρότητα διαχρονικά. Ισχύουν δηλαδή διαχρονικά. Σε κάθε φορτή δηλαδή. Κάποιοι στίχοι μέσα σε αυτές μπορούν να γίνονται και προσωπική μας προσευχή. Το ψαλτήρι παραδείγματι, ολόκληρο το ψαλτήρι, το οποίο η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί ολόκληρο στη διάρκεια μιας εβδομάδας. Θα το ξέρετε αυτό, ότι το πρωί λέμε το Σαββάτο, τους τελευταίους ψαλμούς, το τελευταίο κάθισμα. Και το απόγευμα θα γίνουμε πάλι από την αρχή το ψαλτήρι. Για να τελειώσει, από κάθε μέρα λέμε κάποιους ψαλμούς, για να τελειώσει το επόμενο Σάββατο το πρωί. Το ψαλτήρι είναι ο μεγάλος εκείνος ημώνας παντός καρπού και παντός ανθέρω. Με πλήστα λίστα θέματα για προσοχή. Θα βρεις οπωσδήποτε μέσα στο ψαλτήρι τον εαυτό. Οπωσδήποτε. Και μπορεί και
μπορεί να χρησιμοποιεί ή ολόκληρο τον ζαγόν ή ακόμα να χρησιμοποιεί κάποιους ήχους και θα βρίσκει πάρα πολύ ανακούφιση, πραγματικά. Έτσι, η χρήση τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας είναι γνωστή. Για παράδειγμα, σας αναφέρω το πεντηκοστό ψαλμό. Ποιος δεν λέει το πεντηκοστό ψαλμό? Δεν λέει τον Θεός, τον Θεό, κλπ. Ποιος δεν λέει το ψαλμό αυτό? Μομένα, να μην καταλάβεις τόσο γρήγορα, παρατρέχουμε τις έννοιες και δεν ξέρουμε που υπάρχει μένας πλούτος και στον κάθε στίχο. Αν έπρεπε να φτιάξουμε τον πεντηκοστό ψαλμό να τον αναλύσουμε, δεν ξέρω αν θα μας έφτανε, αγαπητοί μου, ένας χρόνος. Ένας ακριβένος χρόνος. Ναι. Αλλά ένας καλά προσεκόμενος, πάντοτε προσέχει, δεν είναι το να πούμε μεγάλο προσώπη. Λέει ο Άγιος Άγιος Ήρος, πρέπει να κατανοήσει την ευνοπία προσέχεις. Τι ωφελεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, να πω ό,τι θα πω, όταν ο άλλος δεν ξέρει να πει, δεν μπορεί να πει το αμήν. Δηλαδή, έτσι να γίνει, μα δεν κατάλαβε. Θα λέω να σας πω. Είναι προτιμότερο λοιπόν λιγότερα να προσευχηθούμε, δηλαδή λιγότερα σε μακρύτερο χρονικό διάστημα, ακριβώς για να μπορούμε να κατανοούμε και εκείνο το οποίο διαβάζουμε αναφέροντα την προσευχή μας. Έτσι δεν υπάρχει θέμα που το ξαναπώ που να μην αποσχολεί τον πνευματικό άνθρωπο από το ψευδί. Έχουμε και τον Αγίο προσευχές. Ναι, πάει μέσα από το ψευδί από τον Αγίο. Εκεί που διαβάζεται τα άπαντά του, εκεί κάπου σε ένα σημείο τη ομιλία του διακόπτεται, λέει ευχή και έχει ένα δυο στίχους, ας πούμε, θυμάμαι μια τέτοια ευχή από τον Άγιο Σάκρο που λέει, και είναι παραμένως από το ψαλτή, που λέει «Συ Κύριε φωτίζεις το σκότος της ψυχής μου». Τέλος, έως και μόνο. «Συ Κύριε θα φωτίσεις το σκοτάδι της ψυχής μου». Το ψαλτή μυρίζει με το σπίτι σας. Και ας είναι δίπλα και η ερμηνεία, γιατί φιλολογικά το ψαλτή είναι αρκετά δύσκολο. Η πιο μικρή ακολουθία αγαπητοί μου της Εκκλησίας μας, όπως είναι το μικρό απόγευμα, περιέχει ήδη τρεις ψαλμούς. Η πιο μικρή ακολουθία είναι ο 50ος ψαλμός, είναι ο 61ος ψαλμός και ο 100ος και 42ος ψαλμός. Καταλαβαίνετε τώρα άλλες ακολουθίες που είναι μεγαλύτερες, πόσους ψαλμούς περιέχουν. Όπως κάποτε οι μαθητές του Κυρίου ζήτησαν, τον πήρε τον σύνθετο και του ζήτησαν να τους μάθει να προσέχουν. Και τον τρόπο και τον περιεχόμενο. Και τον τρόπο και τον περιεχόμενο. Και ο Κύριος τους επίδαξε από το ζήτησε. Και η λεγόμενη κυριακή προσευχή. Πάτε ημών, θα ενισχυρεμείς και το καθένα. Να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα, να μας συγχωρήσει με την προϋπόθεση ότι και εμείς έχουμε συγχωρήσει άλλους που μας έχουν εντέξει και μόνο αυτές. Να μας δώσει τον Άγιον ημών των Ευγιούσων, ο επί της ουσίας μας άνθρωπος, που όπως λένε οι πατέρες δεν είναι μόνο το κοινό ψωμί, αλλά είναι και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν ότι οι προσευχές των Αγίων που είναι κατασπαρμένες στην Αγία Γραφή αλλά και στην Πατρική Θεολογία μας είναι τόσο χρήσιμες για να παίρνουμε τη στοιχή. Βέβαια αυτή την προσευχή του Χουσιρά δεν θα την αναλύσουμε γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά επιτρέψατε μου να σας τη διαβάσω. Θα σας διαβάσω την απόδοση και όχι το κείμενο. Και ακόμη θα δίνουμε μόνο σε τρία θεμελιώδη σημεία
Λοιπόν, και πολύ γρήγορα θα διαβάσω. Ελέησον μας, Δέσποτα Θεέ, όχι μόνο των Ιουδαίων, αλλά και πάντων των εθνών και δημιουργημάτων, και από το ύψος της δόξης σου ρίψε το βλέμμα σου και δια της ακαταλική του δυναμικού σου έβαλε τον προσέ φόβον εις όλα τα έθνη. Ύψωσε την παντοδύναμο θεία σου εναντίον των ξένων εθνών και ασύρουν τάχα δια των πραγμάτων την κρατιά δυναμή σου. Όπως δηλαδή άλλοτε έδειξας την αγιότητά σου και ενοξάστης ενώπιον αυτών δια της αυμαστής προστασίας σου, προς εμάς έτσι και τώρα ήθε να δείξεις το μεγαλείο σου ενώπιον μας δια μέσου αυτών τιμωρών την καθημών αδικίαν των και καταπίεσή του και θα σε γνωρίσουν δια της πείρας και των πραγμάτων όπως και εμείς αναγνωρίσαμε και μάθαμε ότι δεν υπάρχει Θεός άλλος εκτός από σένα Κύριε. Δείξε νέα σημεία μαρτυρούντα την δύναμή σου και ενέπιζον άλλα θαυμαστά έργα δόξασον δι' αυτόν την παντοδύναμον χείρα σου και των δεξιών βραχιονά σου. Σήκωσε τον θυμόν σου και εκδήλωσε την οργή σου, βγάλε από τη μέση των αντιδικών σου και ομοιορκοποίησε τον εχθρό σου. Επιτάχυνε τον χρόνο της συμμορίας και εντιμήσου τα μεθόπου δοθήσας εις τον Ισραήλ υποσχέσεις σου και άλλοι ας διακηρύττουν και όλοι ας διακηρύττουν τα μεγάλα και θαυμαστά έργα σου. Εκείνος δε που θα διαφύγει και θα διασωθεί ας καταφαγωθεί από την καταπιέρωση ως πανφάγων πυρ κορμή σου. Και αυτοί οι οποίοι καταπιέζουν και κακοποιούν τον λαό σου ήθελα έπρεπε την καταστροφή σύνδεσης και θαλάσσιων που είναι άρχοντες των εχθρών μας, οι οποίοι γεμάτοι αγωνισμών λέγουν δεν υπάρχει κανείς άλλος εκτός από εμάς. Συνάντησε όλα στα σφυλά του Ισραήλ του Ιακώβ και κάνε τους πάλι κληρονόμους της χώρας των, όπως ήσαν απαρχής και εχθρόνων παλαιών. Ελέησον Κύριε τον λαό, ο οποίος έχει ονομαστεί με το όνομά σου και τον Ισραήλ, τον οποίο παρομοίασαν με πρωτότοκον ιών σου. Εσπλαχνίστητη την πόλη εις την οποία υπάρχει ο Άγιος Ναός σου, την Ιερουσαλήμ, τον τόπο της αναπάμψεως και κατασκηνώσεως σου. Γέμισε τη Σιών με τα συνηγήσεις των καταπληκτικών ενεργειών σου και την μαρτυρία της ευνοίας σου υπέρ εκείνων οι οποίοι εξαρτής είναι δημιουργήματά σου και κληρονομία σου και ελέγχθη και πλήρωσαν τας προφητείας οι οποίοι ελέγχθησαν εν το όνομα σου. Δώσ' ανταμοιβή και μισθόν εις εκείνους οι οποίοι με υπομονετικής ελπίδος σε περιμένουν και οι προφήτες σου, δια της πραγματοποιήσεως των όσων προείπων, ας αποδειχθούν αξιόπιστοι. Εισάκουσον, Κύριε, την προσευχή των δούλων σου, σύμφωνα με την ευλογία την οποία έδωκε ο Ιεροαρών για τον λαό σου, και ας μάθουν όλοι όσοι είναι επιπληκτής ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο αιώθιος Θεός. Αγαπητοί μου, από αυτήν την προσευχή, για να μην αφήσουμε ένα κενό στο όλο βιβλίο που αναλύουμε τη Σοφία Στράτη, επιτρέψτε να δούμε μόνο, όπως σας είπα,
Τι έχει μία ελληνομία. Ελίξον ημάς δέσποτα ο Θεός πάντων. Είδατε. Ο Θεός πάντων. Εμπιστεύετε ότι η θεή των εθνών είχαν ενδιαφέρον μόνο από τον τόπο εκείνο που ελευθερεύεται. Φιλιππή, η θεή πολύ είχαν σημασία και τους έγινε. Δεν μπορούσε να έχει σημασία για άλλους λόγους, αλλά ότι βεβαιγενέστερα, ήδη από τους χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τους λεγόμενους ελληνικούς χρόνους, έχουμε ένα ταξίδι των Θεών, να πηγαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη. Ναι. Και έτσι έχουμε θεότητες, οι οποίες ήσαν στην Αίγυπτο. Οι ελληνικούς θεότητες ταξιδεύουν με την Ιταλία και το καθεξής. Εδώ θα πάτε στο δύο. Θα δείτε, θα είναι ένας ναός που ήταν, κάτι λύψη να σώζονται, προς την ίδια της Ίσιδος. Η Ίσιδος ήταν θεότης των Ιδίων. Ό,τι ανάβουν είναι η δίδυτρα σε εμάς τους Έλληνες. Έτσι λοιπόν εναλλάσσονται οι θεοί των λαών και των εθνών. Πάντως όμως πίστευαν ότι κάπου οι θεοί μένουν στον τόπο τους και ότι φροντίζουν μόνο για τον τόπο. Κάτι ανάλογο μην νομίζετε, επίστευαν και οι Εβραίοι. Και ότι δεν ήταν δυνατόν ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Διαμέρακας, να μπορούσε να είναι και Θεός των εθνών. Άπαπα. Εξάλλου ήσαν τόσο φανατισμένοι οι Εβραίοι σε αυτό το σημείο, ώστε μπορούσαν πραγματικά ένας ο οποίος θα έλεγε ότι ο Θεός είναι όλων των εθνών, ακόμη και με την υποβολή. Έτσι εμείς οι Έλληνες λέμε, ο Θεός της Ελλάδας. Δεν ξέρω γιατί το λέμε αυτό. Μην το λέμε. Ότι ο Θεός της Ελλάδας δεν θα αφήσει την πατρίδα μας να πάθει τούτη εκείνη την περιπέτεια. Όχι. Να λέμε ο Κύριος του ουρανού και της γης. Γιατί απλούστατα είναι Θεός όλων των λαών. Όλων των εθνών. Εδώ η απάντηση είναι όπως λέει στην προσευχή του αυτή. Όπως είναι ο Θεός πάντων, είναι πάντων. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο «Ον επί πάντων Θεός». Ο Θεός που είναι απάνω από όλους τους λαούς της γης. Ναι. Στην ομιλία του Απόστολος Παύλος, ανάγκη ο Παύλος, απέκτησε. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός απέστειλε τους μαθητάς του σε όλα τα έθνη. Να βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να είναι σαφώς εδώ ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο τον Ελλήνων Θεός και δεν είναι όλων των εθνών το Θεός. Έτσι και ο λόγος του Κυρίου και γεννήσετε μία πίμνη εις τιμή σε αυτό που πρέπει. Προσέξτε όμως εδώ. Πολύ προσέξτε αυτό το σημείο να πει. Ο μισόκανος διάβολος θέλοντα να ματαιώσει την παγκοσμιότητα του χριστιανισμού και της Εκκλησίας, να μειώσει και να ματαιώσει, επενόησε και ενέπνευσε τον γνωστό μας οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός διδάσκει ότι όλες οι θρησκείες η καταπεινόηση, μόνο μια θρησκεία η καταποκάλυψη, ο χριστιανισμός. Και η θρησκεία των Εβραίων δεν είναι παρά, ο χριστιανισμός είναι συνέχεια της θρησκείας των Εβραίων, δεν έχουμε δύο θρησκείες. Η θεότητα κάθε θρησκεία καθορίζει τη θρησκεία. Τη στιγμή που είναι ο ίδιος ένας ο Θεός, που πίστευαν οι Εβραίοι, και έδωσε τον νόμο στον Μωυσή κλπ. Κλπ. Και έχουμε συνέχεια και βλέπουμε τον Μωυσή και τον Ηλία στο όρο Σταυρό μαζί με τον Κύριο μεταμορφούμενο. Ένας είναι αυτός. Αυτός πήγε. Αλλά όλες οι άλλες θρησκείες είναι κατεπινόηση. Δηλαδή, εκπαινόησε μια άνθρωπη αυτό που πιστεύω. Έτσι λοιπόν, είναι θρησκείες ενδοκοσμικές.
και αποκαλύπτεται δηλαδή ο Θεός, ο αληθινός Θεός εις τους ανθρώπους. Έτσι, έρχεται τώρα ο Οικουμενισμός να πει ότι όλα αυτά τα ακούμε κάθε λίγο και λιγάκι και που δεν τα ακούμε, τι θα πει λέει Ιούδας, τι θα πει Μωάμεθ, τι θα πει εκείνο, όλοι πιστεύουν σε έναν Θεό. Τώρα, ποιος μπορεί να είναι αυτός ο Θεός, άλλη παράδειγμα. Βάζουμε δηλαδή όλες τις θρησκείες σε μία χωάνη και κάνουμε ένα χαρμάνι. Δαιμονικό διεκδίκηση δεν θα μπορούσε να υπάρξει από την παγκοσμιοποίηση των θρησκείων. Παγκοσμιοποίηση πρέπει να μπορεί να βγάλει των θρησκείων. Και είναι η νοθεία του αληθινού με το ψευδέστο. Και αυτά μεσουργούνται παραγωγή στην εποχή μας. Και πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε, πάρα πολύ. Ο Οικουμενισμός δεν είναι στην πόρτα. Έχει μπει στο λαό μας και ας το προσέχουμε αυτό. Γι' αυτό θα λέμε ο Άγιος Τριαδικός Θεός για να ξεχωρίζουμε την εξαποκαλύψεως πίστη μας για όλα εκείνα τα οποία προσπαθούν να κατασκευάσουν, να μας τα σεβίρουν, να μας τα νοθεύσουν και φυσικά να μην υπάρχει